Σήμερα το Σωματείο Συνταξιούχων ήρθαμε εδώ στη Μεσοχώρη να φέρουμε μια ενίσχυση στους πληγέντες. Η ανταπόκριση των συνταξιούχων και γενικά των εργαζομένων, μια σχήμη κάθε μέρα και στο εργατικό κέντρο, είναι συγκινητική. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα που κάναμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως, χρειάζεται να και η πολιτεία να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να μην λένε όταν έρχονται εδώ και πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας να μην μπορούν να τους βρουν. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, θα επισκεφτούμε και άλλα χωριά και θα καλούμε και τον κόσμο να φέρει όσο μπορεί να βοηθήσουμε τους πληγέντες συνανθρώπους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ τα συνταξιουχικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και της περιοχής σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων του ΙΚΑ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους της περιοχής που διαβιούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες μετά από τον σεισμό ο οποίος χτύπησε την περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η βοήθεια που παραδώσαμε θα ελαφρύνει έστω και κατά το ελάχιστο την καθημερινή τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πληγές που αφήνουν τέτοια μεγάλα φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι πληγές που αφήνουν οι πυρκαγιές, είναι πληγές που κλείνουν πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ δύσκολα. Συνήθως κλείνουν μόνο με τις προσπάθειες των πληγέντων, γιατί η πολιτεία είτε συμμετέχει ελάχιστα είτε είναι σχεδόν απούσα. Θεωρούμε ότι οι κάτοικοι εδώ θα πρέπει και εμείς μαζί τους βεβαίως να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της ζωής μας, μέτρα θωράκισης της χώρας από τους σεισμούς και τα άλλα καιρικά φαινόμενα. Και βεβαίως απαιτούμε από την κυβέρνηση άμεσα να ασχοληθεί και με τη στέγαση των κατοίκων εδώ του χωριού, βεβαίως και της περιοχής, αλλά και να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές, σε δημόσια κτίρια και σε κατοικίες.